9η Μάη του 1936. Η απεργία στην πόλη συνεχίζεται. Η χωροφυλακή χτυπάει τον όρπο λαό. Το αιμάτινο ποτάμι που έτρεξε εκείνη την ημέρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης χάραξε ακόμα πιο βαθιά την κόκκινη διαχωριστική γραμμή, το όριο που ακόμα και σήμερα χωρίζει δύο κόσμους. Από τη μία το κόσμο της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης που γεννάει το πόλεμο, το φασισμό, την προσφυγιά, τη φτώχεια, τον κόσμο που δεν διστάζει μπροστά σε κανένα έγκλημα. Και από την άλλη, τον κόσμο που παλεύει για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες, δίχως αδικία και εκμεταλλευτές, δίνοντας ό,τι καλύτερο έχει, ακόμα και τη ζωή του, για να υπερασπίσει τα δικαιώματα και τη λευτεριά του, για να νικήσει η ζωή. Πολλά χιλιόμετρα μακριά την επόμενη μέρα, ο Γιάννης Ρίτσος διαβάζει το ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη. Συγκλονισμένος από τη φωτογραφία της μάνας, κλείνεται σοφίδα του και μένοντας άϊπνος δύο μερόνυχτα, γράφει τον επιτάφιο. Ένα έργο απαράμιλης και διαχρονικής αξίας για το λαό μας. Ανάμεσα στα θρηνικά ποίηματα και τα μυρολόγια, ο κομμουνιστής ποιητής φωτίζει τα γεγονότα. «Γιέ μου, καλά μου τα έλεγε το γνωστικό σου Αχίλη, κάθε φορά που ορμήνευε, κάθε φορά που ομίλη. Εμείς ταγίζουμε τη ζωή στο χέρι περιστέρι και εμείς ούτε ένα ψίχουλο δεν έχουμε στο χέρι. Εμείς κρατάμε όλη τη γη μες στα αργασμένα μπράτσα και σιάχτρα στέκονται οι θεοί και αφέντη έχουν φάτσα. Τι έκανες, γιέ μου, εσύ κακό για τους δικούς σου κόπους, την πληρωμή σου ζήτησες από άδικους ανθρώπους. Δεν ήσουν ζήτουλας εσύ, να πας παρακαλώντας. Με τη γερή σου την καρδιά πήγες ορθοστατώντας. Πουλί μου χίλιες δυο ζωές, με σένα ναι με δένουν, κι όσοι αγαπιούνται και νεκροί, ποτέ τους δεν πεθαίνουν. Αυτοί οι στίχοι θα μας συντροφεύουν πάντα. Είναι και θα είναι καρφί στο μάτι του συστήματος της εκμετάλλευσης και της αδικίας. Αναδεικνύουν το μεγαλείο της θυσίας χιλιάδων αλήγιστων. Το μεγαλείο της κληρονομιάς ενός λαού που μεγαλούργησε όταν πίστεψε στη δύναμή του, όταν αποφάσισε να συγκρουστεί με τους δυνάσεις του, όταν ανταποκρίθηκε στο ανατρεπτικό κάλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Με τη σημερινή μας εκδήλωση τιμάμε συνολικά την ιστορία του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος, το Μάη της εργατικής τάξης, των προλετάριων του Σικάγου του 1886, των καπνεργατών της Θεσσαλονίκης του 1936, των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Κεσαριανής. Μέρα Μαΐου σαν σήμερα ο κόκκινος στρατός, οι μαχητές του πρώτου εργατικού κράτους και μαζί όλοι οι λαοί του κόσμου κάρφωναν την κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο στην καρδιά του ναζιστικού θηρίου, του αποκρουστικού τέρατος των καπιταλιστών, αποδεικνύοντας με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι κανένας αντίπαλος δεν είναι ανίκητος, άτρωτος απέναντι στη λαϊκή θέληση και δράση. Από αυτόν τον Μάη, τον κόκκινο, τον βαμμένο με το αίμα της εργατικής τάξης, παίρνουμε και σήμερα έμπνευση, διδάγματα, συμπεράσματα που γίνονται σχέδιο και απόφαση για τη νέο έφοδο στον ουρανό. Γιατί αυτό που δίνει δύναμη σε ένα λαό να μεγαλουργήσει, αυτό που δίνει δύναμη σε όλους εμάς, είναι η πάλη για να επικρατήσει το δίκιο. Η προοπτική του σοσιαλισμού-κομμουνισμού, η επαναστατική κοσμοθεωρία του μαρξισμού-λενινισμού είναι αυτά που οπλίζουν, θωρακίζουν και ατσαλώνουν τους κομμουνιστές να βρίσκονται ακατάπαυστα και ακούραστα μπροστά στους λαϊκούς αγώνες, να ανοίγουν τον δρόμο ως πρωτοπορία του εργατικού λαϊκού κινήματος. Παρά τις δυσκολίες, τις διώξεις, τα εμπόδια που συνάντησε στην ιστορία του το κόμμα μας, απέδειξε ότι έχει ρίζες, ακατάλληλους δεσμούς με τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης στη νέα γενιά. Και αποδείχτηκε επανειλημμένα η εξής μεγάλη αλήθεια. Όσες φορές ο λαός έκανε δικά του τα συνθήματα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, έγραψε λαμπρές σελίδες. Ο Μάης του 36 είναι σταθμός για την εργατική τάξη και το λαό όλης της χώρας. Είναι περίοδος που η εργατιά έγραψε λαμπρές σελίδες ηρωισμού και αυτοθυσίας και ο λαός έδειξε ότι η θέση του είναι δίπλα στη τάξη που παλεύει για την απελευθέρωση όλης της ανθρωπότητας από τη σκλαβιά και την εκμετάλλευση. Το Μάη του 36 οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης βάφτηκαν με το αίμα των δεκάδων νεκρών της τάξης μας, των εκατοντάδων τραυματιών που δέχτηκαν τα πυρά της εργοδοσίας και της άρρωστης τάξης, επειδή τόλμησαν να διεκδικήσουν τα στοιχειώδη: ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, αξιοπρεπή μεροκάματα, κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια. Επειδή αψήφισαν το στρατιωτικό νόμο της κυβέρνησης Μεταξά και με πρωτόγνωρη μαζικότητα, οργάνωση και αυτοθυσία, μαχητικά πάλεψαν για τα δίκαια τους. Με τη λήξη της απεργίας, η Θεσσαλονίκη γνώρισε νέα περίοδο στρατοκρατίας. Οι συλλήψεις έδιναν και έπαιρναν. Πιάστηκαν όλοι οι δραστήριοι συνδικαλιστές με πρώτους και καλύτερους τους κομμουνιστές. Πιάστηκαν εκατοντάδες άλλοι εργαζόμενοι για σήμαντους λόγους και τους έκλεισαν στα κρατητήρια. Τα συνδικαλιστικά στελέχη, όλοι και στελέχη του ΚΚΕ, οδηγούνται εξόριστοι στον Αεστράτη και αλλού. Μόλις ο Μεταξάς εγκαθιδρύει την δικτατορία του, προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες για τα αιματηρά γεγονότα στο Κομμουνιστικό Κόμμα και στο Παλαϊκό Μέτωπο για να προχωρήσει στην εξόντωση των πιο πρωτοπόρων και διαλεχτών αγωνιστών του λαού. Απαγγείλθηκαν κατηγορίες για υποκίνηση σε στάση. Από τη μελέτη της ιστορίας του κόμματος προκύπτει πολύτιμη πείρα από την εξέγερση του λαού της Θεσσαλονίκης.
Στις 14 του Μάη του 1936 συνήλθε η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος με μοναδικό θέμα το παλαϊκό ξεσήκωμα της Θεσσαλονίκης και η πάλη των εργαζόμενων ενάντια στην πλουτοκρατική επίθεση και τον φασισμό. Έγιναν δύο εισηγήσεις, η μία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής Νίκου Ζαχαριάδη και μία του Γραμματέα της Κομματικής Οργάνωσης της Θεσσαλονίκης Αριστίδη Γεωργίου, που αναφέρθηκε με λεπτομέρεια στη δουλειά της Κομματικής Οργάνωσης στις μέρες του Μάη. Η Κεντρική Επιτροπή ψήφισε ομόφωνα απόφαση που εκτιμούσε τα γεγονότα ως μια ανώτερη μορφή της επαναστατικής απελευθερωτικής πάλης του λαού. Έθετε ως στόχους πάλης να διωχτεί η κυβέρνηση του δολοφόνου Μεταξά, να σχηματιστεί κυβέρνηση εφαρμογής του Παλαϊκού Συμφώνου, να εφαρμοστεί άμεσα το σύμφωνο σαν πρώτη αρχή ικανοποίησης των πιο άμεσων λαϊκών διεκδικήσεων. Επίσης, εκτίμησε ότι η Κομμουνιστική Οργάνωση Θεσσαλονίκης σωστά αντιμετώπισε τα γεγονότα και πάλεψε ηρωικά με πρωτοβουλία και αυτοθυσία επικεφαλής του λαού. Ακόμα η Κεντρική Επιτροπή άσκησε κριτική στους κομμουνιστές συνδικαλιστές της Ενωτικής ΓΕΣΕΕ και προσωπικά στο σύντροφο Θεό, επειδή στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση, όσο για το συνεννοούσιον με τη ΓΕΣΕΕ, πήρε προσωπικά πρωτοβουλίες που έβλαψαν στα ζητήματα που διαχειρίστηκε. Συγκεκριμένα, χωρίς την έγκριση των οργανισμών που εκπροσωπούσε, χωρίς την εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων και εγγυήσεων για την κατοχήρηση των καπνεργατικών συμφερόντων και των συμφερόντων όλου του εργαζόμενου λαού, υπόγραψε τη λύση της καπνεργατικής απεργίας. Στις δύο εισηγήσεις επισημαίνονταν μια σειρά αδυναμίες. Οι σωστές επισημάνσεις των εισηγήσεων ήταν σωστές οι επισημάνσεις ότι δεν έπρεπε η αντιπροσωπεία της Ενωτικής ΓΕΣΕΕ να υποχωρήσει στον εκβιασμό της ΓΕΣΕΕ και ότι έπρεπε να επιμείνει στην πραγματοποίηση πανελλαδικής απεργίας στις 11 και όχι στις 13 Μάη όπως έγινε. Επίσης, δεν έπρεπε να υπογραφεί συμφωνία λήξης απεργίας από την Ενωτική ΓΕΣΕΕ, αλλά ότι έπρεπε να καλέσει σε ενίσχυση και συνέχιση του αγώνα. Ωστόσο, πέρα από την προσωπική συμβολή, δεν πρέπει να παραγνωρίζονται η συνολική πολιτική γραμμή με βάση την οποία οι κομμουνιστές συνδικαλιστές προχώρησαν σε αυτές τις λαθεμένες ενέργειες. Και αυτή ήταν η πολιτική του ενιαίου μετόπου με τις σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις στο όνομα της ενότητας της εργατικής τάξης και της απεργίας. Κινούνταν σε αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που ορίζει η ταξική ανάγκη, ότι δηλαδή το μέτωπο ενάντια στο ρεφορμισμό και τον οπορτουνισμό πρέπει να γίνεται ακόμα πιο ισχυρό όταν η ταξική πάλι οξύνεται. Ήταν σωστή η εκτίμηση που έκανε η εισήγηση του Νίκου Ζαχαριάδη πως στις 10 Μάη το πρωί, μια και ο Μεταξάς χρησιμοποίησε σφαίρες και δολοφονίες, είναι ολοφάνερο ότι ο λαός έπρεπε να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα χωρίς καμία εξαίρεση. Γιατί το γεγονός ότι τα μέσα αυτά προέρχονται και εκφράζονται από το λαό, τα κάνει απόλυτα και αναμφισβήτητα νόμιμα. Η επισήμανση ότι ολόκληρο το ΚΚΕ πρέπει να βγάλει συμπεράσματα από τέτοια διαχείριση εργατικών υποθέσεων ήταν επίσης σωστή. Η εισήγηση του Νίκου Ζαχαριάδη περιείχε και μια σημαντική εκτίμηση, η οποία δεν περιλαμβανόταν στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Εκτιμούσε συγκεκριμένα ότι τα επαναστατικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης μας δώσανε μια γρήγορη ανακατάταξη των λαϊκών μαζών και συμπυκνωμένη λαϊκή επαναστατική ορμή και δράση που αντιστοιχεί σε ολόκληρα χρόνια ομαλής εξέλιξης. Στη Θεσσαλονίκη στις 10 Μάη ο λαός, συναδελφωμένος με το στρατό, έπρεπε να πάρει την εξουσία στα χέρια του, να δημιουργήσει Επιτροπή Λαϊκής Σωτηρίας και Λαϊκή Φρουρά, να επικοινωνήσει με την άλλη Μακεδονία και Θράκη, να ζητήσει την ενίσχυση όλων των εργαζόμενων της χώρας και μαζί να επιβάλλει το διώξιμο του Μεταξά. Εκτιμούσε επίσης ότι η καθοδήγησή μας στη Θεσσαλονίκη έχασε την κατάλληλη στιγμή. Δεν έχει ολοκληρωθεί βέβαια μια ιστορική έρευνα αντικειμενικής και ολοκληρωμένης εκτίμησης όλων των παραγόντων που καθόρισαν την πορεία της ταξικής πάλης για να εκτιμήσουμε αν ο Μάης του 1936 πράγματι θα μπορούσε να γίνει αφετηρία επαναστατικής ανόδου για την εξουσία. Ωστόσο, υπήρχε σύγχυση και αντιφατικότητα στην εκτίμηση ότι έπρεπε ο λαός να πάρει την εξουσία. Ακόμα και στην υποθετική περίπτωση που η πάλη οδηγούσε στην πτώση της κυβέρνησης Μεταξά, γεγονός που ο Ζαχαριάδης εκτιμούσε ρεαλιστικό, ο στόχος του που ταυτόχρονα έθετε το ΚΚΕ ήταν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση Μεταξά πολιτικές δυνάμεις που θα εφάρμοζαν το σύμφωνο Σοφούλης-Κλάβενα, που σημαίνει ότι ο λαός δεν θα έπαιρνε την εξουσία. Έτσι, αναμφισβήτητα, ο πρωτοπόρος και ηρωικός ρόλος του κόμματος στα γεγονότα του Μάη του 1936 αναχαιτιζόταν από την εγγενή αδυναμία της πολιτικής κατεύθυνσης που διέτασε η εισήγηση του Νίκου Ζαχαριάδη. Από το γεγονός ότι το κόμμα αντιμετώπιζε το συγκεκριμένο κίνημα ως μοχλό επιβολής δημοκρατικών εξελίξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έθετε ως στόχο ότι εφόσον το κόμμα φιλελεύθερων θα συνεχίσει να στηρίζει το εγκληματικό έργο του Μεταξά και να μην προχωρά στην πραγματοποίηση του συμφώνου Σοφούλης-Κλάβενα, το ΚΚΕ θα αγωνιστεί για τη διάλυση της Βουλής και τη διενέργεια καινούριων εκλογών για συντακτική συνέλευση. Η στρατηγική τακτική που ανέπτυξε το κόμμα μας αυτή την περίοδο στηριζόταν στις επεξεργασίες και τις κατευθύνσεις του 6ου Συνεδρίου του 1935 για τη δημιουργία αντιφασιστικής δημοκρατικής κυβέρνησης. Το 6ο Συνέδριο
έγινε λόγο μετά το 7ο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς στη βάση της Γενικής Πολιτικής Κατεύθυνσης, η οποία επί της ουσίας συνοψιζόταν στα εξής. Αυτόν τον καιρό, έλεγε, οι εργαζόμενες μάζες σε μια σειρά καπιταλιστικές χώρες έχουν να διαλέξουν συγκεκριμένα για σήμερα, όχι ανάμεσα στην προλεταριακή δικτατορία και την αστική δημοκρατία, αλλά ανάμεσα στην αστική δημοκρατία και τον φασισμό. Απέναντι στην αστική στρατηγική, λοιπόν, το ΚΚΕ και το εργατικό κίνημα δεν ήταν προετοιμασμένα να αντιτάξουν τη δικιά τους αυτοτελή στρατηγική, τη μόνη που θα μπορούσε να θίξει σε βάθος την αντίστοιχη αστική στρατηγική, που θα μπορούσε να δυσκολέψει την εφαρμογή της, να δημιουργήσει ταυτόχρονα προϋποθέσεις για τη συνέχιση του τοξικού αγώνα από καλύτερες θέσεις. Η στρατηγική του κόμματος χάρασε τη διαχωριστική γραμμή μέσα στα όρια των ενδοαστικών ανταγωνισμών, επιλέγοντας ως σύμμαχο μια αστική δύναμη, το Κόμμα των Φιλελεύθερων, το οποίο ήταν ο βασικός μοχλός στήριξης και επιβολής της αστικής πολιτικής. Δεν επιβεβαιώθηκε το σκεπτικό ότι μέσα από αυτό το δρόμο θα αποσπάσει το επαναστατικό κίνημα τις λαϊκές δυνάμεις που ακολουθούν το Κόμμα των Φιλελεύθερων, γιατί έτσι δήθεν θα πιστούν μέσω της συνεργασίας για την αφαιρετικότητα και το ταξικό του ρόλο. Αυτό το σκεπτικό υποτιμούσε τη δύναμη των αστικών μηχανισμών να ελίσσονται, να χειραγωγούν και τελικά να ενσωματώνουν πιο εύκολα τη λαϊκή βάση τους όταν δεν έχουν απέναντί τους μια ταλάντευτη επαναστατική δύναμη. Το τότε σύνθημα του κόμματος «Άμεσος σχηματισμός κυβέρνησης για τη δημοκρατική πλειοψηφία της Βουλής» εξ αντικειμένου δεν συνέβαλε στη διαμόρφωση ριζοσπαστικής συνείδησης και τον αποκλεισμό πρωτοπόρων εργατών και λαϊκών δυνάμεων από ρεφορμιστικές αυταπάτες μέσα από την ίδια τους την πείρα. Από τα παραπάνω επίσης αναδεικνύεται και το ζήτημα της κατεύθυνσης και του περιεχομένου που πρέπει να έχει το ταξικό μαζικό κίνημα. Η στρατηγική του ενιαίου εργατικού μετώπου, δηλαδή ενότητα της ενωτικής ΓΕΣΕΕ με τη ΓΕΣΕΕ, που θα πει με τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό, παραγνώριζε την επαναστατική πείρα που έλεγε ότι ιδιαίτερα στις στιγμές ανόδου του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος πρέπει να οξύνεται το ιδεολογικό μέτωπο ενάντια σε αυτές τις δυνάμεις. Τέλος, για την εκτίμηση της περίοδου θα πρέπει να συνυπολογιστεί ακόμα και η εμπειρία καθοδήγησης ενός τόσου μεγάλου αγώνα από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Επίσης, να σημειωθεί ότι τις μέρες του γεγονότων του Μάη επιβαλόταν να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη κλιμάκιο του πολιτικού γραφείου με επικεφαλής τον ίδιο τον Ζαχαριάδη για να καθοδηγήσει απευθείας την κομματική οργάνωση, έχοντας άμεση αντίληψη των εξελίξεων. Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, από τα γεγονότα του Μάη του 1936 προκύπτουν μια σειρά σημαντικά συμπεράσματα. Η μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση ξεδιπλώθηκε εκείνες τις μέρες και μαζί με αυτή και ο παλαϊκός ξεσηκωμός του εργαζόμενου λαού της Θεσσαλονίκης δεν ήταν κίνημα χωρίς προσανατολισμό. Στην καθοδήγησή του ήταν πρωτοποριακός ο ρόλος της κομματικής οργάνωσης της Θεσσαλονίκης και της Πανελλαδικής Καπνεργατικής Ομοσπονδίας, όπως και ο ρόλος του Ενωτικού Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Ο Μάης του 1936 έδειξε ότι η πορεία του κόμματος βρίσκεται σε στενή διαλεκτική σχέση με το κίνημα. Η πρωτοπόρα δράση του ΚΚΕ στο εργατικό κίνημα τη δεκαετία του 1930 και πριν, η καθοδήγηση των αγώνων ήταν καθοριστική για να οικοδομηθούν ισχυροί δεσμοί εμπιστοσύνης, καταρχήν με την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Είναι άλλωστε η περίοδος που το κόμμα αυξάνει σημαντικά τις οργανωμένες του δυνάμεις σε εργοστασιακούς χώρους, οι αδυναμίες δεν μπορούν να μειώσουν τη τεράστια αυτή προσφορά. Ο Μάης του 1936 ήταν στην πραγματικότητα η κορύφωση των προηγούμενων αγώνων που ξέσπασαν την περίοδο της διεθνούς οικονομικής κρίσης του καπιταλισμού. Πρόκειται για αγώνες που ήρθαν ως αποτέλεσμα έντονων διεργασιών στο νεαρό εργατικό κίνημα της χώρας, ένα κίνημα που είχε δεχτεί μεγάλο χτύπημα τόσο πριν και ιδιαίτερα κατά την εφαρμογή του ιδιώνυμου. Με διασπαστικά σωματεία που φτιάχτηκαν από εργοδότες, σοσιαλδημοκρατικούς συνδικαλιστές, αστικά κόμματα, απεργοσπαστικούς μηχανισμούς ελέγχου και τρομοκρατίας, ακόμα και μέσα στους χώρους δουλειάς. Επομένως, είχε συγκεντρωθεί ήδη πολύτιμη και σημαντική πείρα. Πολλά πλούσια συμπεράσματα βγαίνουν για το πώς δούλεψαν οι κομμουνιστές στα σωματεία. Το παράδειγμα του κλάδου των καπνεργατών δίνει πολλά στοιχεία χρήσιμα. Η ταξική ενότητα. Σε αυτούς συμμετείχε μια πολυεθνική εργατική τάξη της Θεσσαλονίκης, Έλληνες, Εβραίοι, Αρμένοι, χωρίς κανένα εθνικό διαχωρισμό μεταξύ τους και με σεβασμό στις εθνικές ιδιαιτερότητες. Και αυτό παρά τη λησαλέα προσπάθεια εργοδοσίας και κράτους να σπείρουν τη διάσπαση μεταξύ τους. Εξίσου κορυφαία παραμένει η ανάδειξη της ταξικής ενότητας με τους χιλιάδες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και το Πόντο, που αποτελούσαν πολύ σημαντική δύναμη μέσα στην εργατική τάξη. Αποτέλεσαν σημαντική παραγωγική δύναμη που κινούσαν την καπιταλιστική ανάπτυξη του μέσου της δεκαετίας του 30 λόγω της υπερεκμετάλλευσής τους με μισθούς πείνας μπροστά στις οξυμένες ανάγκες και τη φτώχεια τους. Η αστική τάξη και οι μηχανισμοί της δεν μπόρεσαν να φέρουν στην κρίσιμη στιγμή το τμήμα αυτό σε σύγκρουση με άλλα παλιότερα τμήματα της εργατικής τάξης. Ήταν μια σημαντικότητα ήττα της άρχουσας τάξης που είχε λυσάξει από τον ερχομό των προσφύγων να τους διαχωρίσει από τους ντόπιους να οικοδομήσει πάνω σε αυτή τη διάσπασή τους. Οι πρόσφυγες ενσωματώθηκαν στην κοινωνία μέσα από τους ταξικούς αγώνες και όχι τις αστικές φιλανθρωπίες και τις ελεγχόμενες από το κράτος προσφυγικές οργανώσεις.
αποτέλεσαν πρωτοπορία του αγώνα, γεγονός που αναδείχθηκε και σε μετέπειτα αγώνες του λαού στην Εθνική Αντίσταση, στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας κτλ. Άλλο σημαντικό στοιχείο, η δουλειά στις γυναίκες. Οι κομμουνιστές ενθάρρυναν την ανάδειξη γυναικών στα ανώτερα όργανα των σωματείων και των κομματικών οργανώσεων, εναντιώθηκαν σε οποιαδήποτε προσπάθεια διαχωρισμού των γυναικών από το υπόλοιπο εργατικό κίνημα, φροντίζοντας για την έμπρακτη ενασχόληση των σωματείων με ιδιαίτερα προβλήματα των καπνεργατριών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη Βασιλική Γεωργατζέλη, που το 1926 δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια απεργίας καπνεργατών στο Αγρίνιο. Η καπνεργάτια Στέρα Κόεν εκλέχθηκε στην πρώτη εκτελεστική επιτροπή της ταξικής ενωτικής ΓΕΣΕΕ. Ήταν η πρώτη γυναίκα που αναδεικνυόταν σε διοίκηση τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργανισμού. Στα γεγονότα του Μάη του 1936 η συμμετοχή γυναικών ήταν μεγάλη. Το 70% των 12.000 καπνεργατών που στις 29 Απρίλη κατέβηκε σε απεργία, ύστερα από απόφαση του συνδικαλιστικού του φορέα, ήταν γυναίκες. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της συμμετοχής τους σε αυτόν τον αγώνα ήταν η αποφασιστικότητα, η αυτοθυσία, το μαχητικό πνεύμα των εργαζόμενων γυναικών που έφτανε και στην ανοιχτή σύγκρουση με τους εργοδότες και την αστυνομία. Τις μέρες του Μάη γεννήθηκαν και αξιοποιήθηκαν μορφές πάλης που εξασφάλισαν τους όρους μαζικότητας, τις διάρκειες και τις συνέχισης του αγώνα. Μορφές πάλης που διαπαιδαγωγούν, καλλιεργούν την παλικαριά, την αγωνιστική πειθαρχία, την αλληλεγγύη. Αναδείχθηκε πως η ανάπτυξη της λαϊκής πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και ορμητικότητας είναι αστήρευτη, γεγονός που δείχνει τις δυνάμεις που κρύβει η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Η αλληλεγγύη που εκφράστηκε από όλο το λαό, η εξέλιξη του απεργιακού αγώνα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, ιδιαίτερα εκεί που είχαν γίνει σημαντικοί αγώνες των καπνεργατών και άλλων κλάδων το προηγούμενο διάστημα, δεν είχε προηγούμενο. Ακόμα οι καταστηματάρχες και οι έμποροι όλοι έκλεισαν τα μαγαζιά τους και ενώθηκαν με τους εργάτες. Οι φοιτητές από τις αρχές του Μάη βρίσκονταν σε κινητοποιήσεις. Ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος της εργατικής βοήθειας. Εξαιρετική παραδειγματική ήταν η συμφιλίωση του λαού με το στρατό. Η σφυριλάτηση των δεσμών με τα στρατευμένα εργατικά νιάτα έπαιξε σημαντικό ρόλο και η δράση της Σόκνε είχε ουσιαστικά αποτελέσματα, ανέφερε εκτενώς και ο σύντροφος πριν. Επιβεβαιώθηκε τέλος και πάλι πόσο ομοί, αδίστακτη είναι η αστική τάξη και η πολιτική της εκπρόσωποι όταν υπερασπίζονται τα συμφέροντά της. Από την πρώτη στιγμή που το εργατικό κίνημα απέκτησε οργανωτική πολιτική υπόσταση σε ταξική κατεύθυνση, δέχτηκε την πιο βάρβαρη καταστολή από τους διάφορους κρατικούς παρακρατικούς μηχανισμούς, ταυτόχρονα με την ιδεολογικοπολιτική επίθεση και την προσπάθεια να παραμένει η εργατική τάξη κατακερματισμένη, να ζει στην ενσωμάτωση, το συμβιβασμό με μοχλότους πράκτορους του κεφαλαίου μέσα στο εργατικό κίνημα, τους σοσιαλδημοκράτες και οπορτουνιστές συνδικαλιστές. Σύντροφοι και συντρόφισσες, κανένα άλλο κόμμα δεν διαπαιδαγώγησε, δεν ανέδειξε ήρωες και ηρωίδες ικανούς να ηγηθούν στους αγώνες της εργατικής τάξης, γράφοντας χρυσές σελίδες όπως την πόλη μας το Μάη του 1936. Έναν ηρωισμό που μόνο η πάλι για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης μπορεί να εμπνεύσει. Μόνο το κόμμα της, το ΚΚΕ, μπορεί να οργανώσει. Τα σημερινά μέλη και στελέχη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ αντλούμε δύναμη, εμπνεόμαστε από τα παραδείγματα αυτών των χιλιάδων ηρώων που ανέδειξε ο λαός μας. Με σύγχρονο επαναστατικό πρόγραμμα προχωράμε καλύτερο εξορπλισμένοι μέχρι την τελική νίκη της εργατικής τάξης. Είμαστε πεπισμένοι ότι η συνάντηση των επαναστατικών ανατρεπτικών ιδεών του ΚΚΕ με τους αφανείς ήρωες της εποχής μας, όπως χαρακτηρίστηκε η εργατική τάξη της χώρας μας μέσα στην περίοδο της πανδημίας, μπορεί να θεριέψει και πάλι το λαϊκό κίνημα, να αναδείξει νέες στιγμές σύγχρονου ηρωισμού. Και αναφερόμαστε ιδιαίτερα στους ήρωες με τις μάσκες, τους υγειονομικούς που σώζουν ζωές παρά τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, τεχνικά και αναλώσιμα μέσα. Σε όλους αυτούς που ο αγώνας επιβίωσής τους πραγματικά θέλει άντερα, τους εργαζόμενους στα εργοστάσια και τα σούπερ μάρκετ με τα τεράστια αποθέματα δύναμης, στις αποθήκες και στα logistics που δουλεύουν με διαρκή κίνδυνο και μετράνε συναδέλφους νεκρούς λόγω της έλλειψης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, την εντατικοποίηση και τις απειλές της εργοδοσίας. Τους εργαζόμενους με τα μηχανάκια που δουλεύουν ήλιο και βροχή, τις περισσότερες φορές ανασφάλιστοι. Τους εργαζόμενους με τις ποδιές που δουλεύουν σε επισιτιστικά ή take-away, τις περισσότερες φορές με μισή ασφάλιση και μισθούς πείνας. Τους εργαζόμενους με τους υπολογιστές που αναγκάστηκαν να βάλουν τα αφεντικά μέσα στο σπίτι τους. Όλους αυτούς που είναι σε αναστολή, στο περίμενε, που ζουν μέσα στην αγωνία και την ανασφάλεια. Όλους αυτούς που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από τη μία χαρακτήρισε ήρωες και προετοιμάζει την ίδια ώρα να τεινάξει τις ζωές τους στον αέρα, εκτινάσοντας τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων. Όλοι αυτοί οι ήρωες προχτές έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα, βροντοφώναξαν ότι σκλάβοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε. Η πρώτη μαζική απεργιακή απάντηση στην επίθεση που εξαπολύουν κυβέρνηση και εργοδοσία στα εργασιακά δικαιώματα δόθηκε και θα έχει και συνέχεια. Απέναντι στο νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης που επιβάλλει δεκάωρη δουλειά,
χωρίς πρόσθετη αμοιβή, 135 χρόνια μετά την εργατική εξέγερση στο Σικάγο για 8ωρο, 101 χρόνια μετά την κατάκτησή του στη χώρα μας, εκατοντάδες σωματεία, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και νέοι βρέθηκαν στους δρόμους όλης της πόλης, ξεκαθάρισαν πως οι αντεργατικές ανατροπές του αιώνα αποτελούν αιτία πολέμου για τους εργαζόμενους και τη νέα γενιά. Και σε αυτή τη μάχη δεν πρέπει να λείψει κανείς. Ποιο είναι όμως το νέο μοντέλο εργαζόμενου που προετοιμάζουν? Το περιγράφει πολύ εύστοχα το σύνθημα των σωματείων. Απλήρωτες υπερορίες, δεκάωρη δουλειά, η σύγχρονη δουλειά μοιάζει με σκλαβιά. Είναι ο εργαζόμενος που θα αμείβεται με 200 και 300 ευρώ, που δεν θα προστατεύεται από συλλογικές συμβάσεις, οι όροι εργασίας του θα προκύπτουν από ατομική διαπραγμάτευση, θα δουλεύει δεκάωρα, Κυριακές, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, θα μετατρέπει το σπίτι του σε ένα εργασιακό χώρο και κυρίως δεν θα είναι συνδικαλισμένος, δεν θα είναι οργανωμένος, αλλά μόνος κυριολεκτικά απροστάτευτος στις εργοδοτικές επιδιώξεις. Η κυβέρνηση φαίνεται πως ανακάλυψε τη χρονομηχανή, αυξάνει τα ωράρια, μειώνει τη ζωή. Αν η προηγούμενη κρίση έφτιαξε μια νέα γενιά εργαζόμενων των 400 ευρώ και διαμόρφωσε την επικράτηση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, τώρα το μεγάλο κεφάλαιο απαιτεί από τη νέα γενιά εργαζόμενων να θυσιάσει το 8ωρο και ό,τι κατοχύρωνε ο εργάσιμος ημερήσιος χρόνος, δηλαδή ελεύθερο χρόνο για ανάπαυση, ψυχαγωγία, κοινωνική δραστηριότητα. Ένας από τους τρόπους που σκαρφίστηκαν λοιπόν οι καπιταλιστές για να κάνουν το 8ωρο λάστιχο είναι η λεγόμενη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που είναι copy-paste από αντίστοιχες αντεργατικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να απασχολούν μέχρι και 10 ώρες την ημέρα τους εργαζόμενους όταν υπάρχει περισσότερη δουλειά, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή, εκτοξεύοντας έτσι το βαθμό εκμετάλλευσης. Φυσικά, δεν πρόκειται για μια καινοτομία της τωρινής κυβέρνησης και του Υπουργού Εργασίας των Βιομηχάνων, του Χατζηδάκη. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας νομοθετήθηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 1990 από την τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο νόμος που ισχύει σήμερα ψηφίστηκε το 2011 από την τότε κυβέρνηση του Πασόκ, που επέτρεπε δεκάωρα και απλήρωτες υπερορίες, με μόνο αστερίσκο να υπάρχει συλλογική σύμβαση και συμφωνία εργοδοσίας σωματείων που έρχεται και τώρα να καταργήσουν οι σημερινοί κυβερνώντες. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο διατήρησε τον νόμο του Πασόκ, αλλά επέλεξε να τον εμπλουτίσει με νόμο που αφορά τους νοσοκομιακούς γιατρούς, που καθιέρωνε ως βάση για οργάνωση του χρόνου εργασίας μέχρι και 12 ώρες συνεχόμενης εργασίας με παρουσία στο χώρο δουλειάς. Για να μην θυμηθούμε συμβάσεις που επικύρωσε στον ΟΣΕ, που καθιέρωνε 9 ημέρο χωρίς ρεπό, ή στους ξενοδοχοϊπάλληλους, που είναι σαν να διαβάζει κανείς αυτούσιο το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη. Και επειδή ακούσαμε φοβερά πράγματα από την κυβέρνηση και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι με την κατάργηση του 8ωρου οι εργαζόμενοι θα έχουν άπλετο χρόνο να μαζεύουν ελιές και οι εργαζόμενοι φοιτητές να δίνουν μαθήματα στην εξεταστική, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Δεν μπορεί για κανένα λόγο να είναι προς όφελος του εργαζόμενου να δουλεύει 10 ώρες την ημέρα. Δεν είναι προς όφελος κανένας φοιτητή να δουλεύει 10 ώρες αντί να παρακολουθεί τα μαθήματά του. Δεν είναι προς το συμφέρον κανένας εργαζόμενου να του βγάζουν το λάδι στη δουλειά, να μην έχει χρόνο για τίποτα άλλο, να μην έχει κοινωνική ζωή, να μην μπορεί να προγραμματίσει τη ζωή του. Όσο και αν προσπαθούν να παρουσιάσουν τον εργασιακό μεσαίωνα που διαμορφώνουν ως σύγχρονο και συμβατό με τις τεχνολογικές εξελίξεις, σε αντίθεση με το δίθεν απαρχαιωμένο 8ωρο, η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Αν το 8ωρο είναι επαρχαιωμένο, αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ότι στον 21ο αιώνα, στην εποχή των 5G, των νέων τεχνολογικών εφαρμογών, οριμάζει ακόμα περισσότερο το αίτημα για μείωση του εργάσιμου χρόνου με ταυτόχρονη αύξηση μισθών, σταθερή δουλειά και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Το σίγουρο είναι πως για ακόμη μια φορά η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα πάει επίθεση με τα δικαιώματα στη συνδικαλιστική δράση και την απεργία. Ακριβώς επειδή θέλουν εργαζόμενους που θα δουλεύουν 10 ώρα και Κυριακές, θα είναι όλη μέρα σε ετοιμότητα, δεν θα γνωρίζουν τι σημαίνει συλλογική σύμβαση εργασίας, ξέρουν καλά ότι αυτά γίνονται πιο εύκολα όταν οι εργασιακοί χώροι είναι νεκροταφεία με απομονωμένους και αδύναμους εργαζόμενους. Το νέο νομοσχέδιο λοιπόν κάνει υποχρεωτικό το να παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξαποστάσεως ψήφου για να πάρθει απόφαση για απεργία, συνεχίζοντας το έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που με διάταξη είχε ψηφίσει ότι χρειαζόταν η συμμετοχή πάνω του 50% των μελών του σωματείου για να είναι έγκυρη ψηφοφορία. Ήταν η περιβόητη διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ, για την οποία ερχόταν και δεν κρατιόταν να ψηφίσει ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Βουλή. Με την εργοδοτική τρομοκρατία, τις πιέσεις και τις απειλές που επικρατούν στους χώρους δουλειάς, επιδιώκουν να κάνουν τη λήψη απόφασης απεργίας σχεδόν αδύνατη. Προδίδουν τι είναι αυτό που τους φοβίζει όμως, και γι' αυτό συκοφαντούν τις αγωνιστικές διαδικασίες. Τους φοβίζουν οι εργαζόμενοι που ξέρουν τα δικαιώματά τους και κυρίως αυτοί που έχουν το δίκαιο τους, που διεκδικούν το δίκαιο τους.
που δεν φοβούνται και δεν εκφοβίζονται, γιατί δεν είναι οι μόνοι, γιατί έχουν μαζί τα στηρίγματά τους, τους συναδέλφους τους. Όπλο των εργαζόμενων ήταν, είναι και θα είναι τα συνδικάτα, τα σωματεία, η οργάνωση και η αλληλεγγύη, για να μην γίνουμε και σήμερα δούλοι στον 21ο αιώνα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επιμένει κόντρα στις ειρήνες της υποταγής να μιλάει για πραγματική ρήξη και σύγκρουση με το κεφάλαιο και την εξουσία του. Απευθύνει κάλεσμα λαϊκού ξεσηκωμού. Δεν παραβλέπουμε βέβαια το γεγονός ότι το κίνημα βρίσκεται σε υποχώρηση, έχει δυσκολίες. Δεν υποκλεινόμαστε όμως αυτές. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το διάχυτο φόβο, την ανασφάλεια, τη μυρολατρεία που υπάρχει σήμερα σε πλατιά τμήματα του λαού μας. Σήμερα η ριζοσπαστικοποίηση της εργατικής λαϊκής συνείδησης είναι μια πολύ σύνθετη, πολύ δύσκολη διαδικασία, ακόμα περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Σήμερα όμως αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, δεν υπάρχει και το σοσιαλιστικό σύστημα που οικοδομήθηκε στον 20ο αιώνα και αποτελούσε πηγή έμπνευσης για χιλιάδες κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές προηγούμενων γενιών και όλους τους λαούς του κόσμου. Σήμερα, για να κερδιθεί έστω και ένας εργαζόμενος, ένας νέος άνθρωπος, ακόμα και για να συμμετέχει στο σωματείο του ή στο σύλλογό του, στο μαζικό φορέα, πρέπει, για να πάρει μέρος στην κινητοποίηση, πολύ περισσότερο σε μια απεργία, χρειάζεται υπομονητική, επίμονη βασανιστική δουλειά. Χρειάζεται να αναπτύσσονται καθημερινά στέρεοι ιδεολογικοί και πολιτικοί δεσμοί που να δίνουν καθαρές απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα, τόσο στα ζητήματα του σοσιαλισμού και των αιτιών ανατροπής του, όσο και να εξηγούν πώς λειτουργεί και αναπτύσσεται η καπιταλιστική οικονομία που οδηγεί ο καπιταλιστικός δρόμος εξέλιξης της κοινωνίας, ότι αυτό το σύστημα δεν είναι αιώνιο ούτε παντοδύναμο. Χρειάζεται να εξηγούμε γιατί το κράτος και οι διάφοροι θεσμοί του δεν είναι ουδέτερο πεδίο που μπορεί να λειτουργεί υπέρ ή κατά του λαού, ανάλογα με το ποιος είναι στην κυβέρνηση, αλλά ένας κατασταλτικός κατά βάση μηχανισμός που μοναδικός του σκοπός και απαστολή είναι να εξασφαλίζει την εξουσία των εκμεταλλευτών και κατά περίσταση χρησιμοποιεί πότε το μαστίγιο και πότε το καρότο. Την πραγματική εξουσία την έχει η τάξη που έχει την εξουσία και η κάθε κυβέρνηση, όπως και αν ονομαστεί, είναι τελικά οργανό της. Τη θέση μας ότι το κόμμα μας θα δώσει παρόν στη διακυβέρνηση σε συνθήκες εργατικής λαϊκής εξουσίας, όπου ο λαός οργανωμένος, αποφασισμένος, θα επιβάλλει το δίκαιο του με μοναδικό γνώμονα και σκοπό τη λαϊκή ευημερία, την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών κάθε λαϊκής οικογένειας. Αυτή την προοπτική αγωνίζεται το κόμμα μας να ανοίξει με επεξεργασμένη πολιτική. Μπορούμε λοιπόν να γίνουμε πιο ικανοί στην προβολή της πολιτικής μας πρότασης που απαντάει στη δυνατότητα οι εργαζόμενοι να ζήσουν καλύτερα με βάση τις σύγχρονες ανάγκες τους, αρκεί οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία με κεντρικό σχεδιασμό, ενεργό συμμετοχή των εργαζόμενων στην οργάνωση ή διεύθυνση της κοινωνικής παραγωγής. Αυτή η εξουσία που θα στηρίζεται σε ένα λαό αποφασισμένο και οργανωμένο και θα μπορεί να αξιοποιεί τις αντιθέσεις των καπιταλιστικών χωρών για να κάνει υποφελείς συμφωνίες. Άλλωστε, η ιστορία έχει δείξει ότι κανένας λαός δεν βαδίζει μόνος μπροστά. Όταν διεκδικεί την εξουσία, σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι λαοί που όχι μόνο θα δείξουν αλληλεγγύη, αλλά θα ακολουθήσουν. Μπορεί να γίνουμε ακόμα πιο ικανοί σαν κόμμα, ώστε να ανταποκριθούμε στο σύνθετο και δύσκολο καθήκον, να ανανεώσουμε και να διευρύνουμε τις δυνάμεις μας, κυρίως σε παραγωγικές ηλικίες, πρώτα απ' όλα σε εργάτες και εργάτριες, στα εργοστάσια, στους μεγάλους χώρους δουλειάς, εκεί που συγκεντρώνονται οι μισθωτοί, οι νέοι από τις λαϊκές οικογένειες. Το ΚΚΕ, όταν λέει ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, να γίνουν αλλιώς, ταυτόχρονα πρωτοστατεί με τις δυνάμεις του για να ανακαλούνται αποφάσεις για δουλειά όπου το γουστάρει ο εργοδότης και μονομερείς μειώσεις μισθών, όπως έγινε πρόσφατα στα πράκτικερ. Λέμε αυτό που ζούμε δεν είναι μονόδρομος. Και από τις στοές των ορυχείων της Ελντοράντο μέχρι και τα εργοστάσια της Ίδου, όταν οι κομμουνιστές μαζί με τους συναδέλφους διεκδικούν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, παλεύουν για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Όταν το ΚΚΕ λέει ότι ο λαός πρέπει να πιστέψει στη δύναμή του για να έρθουν τα πάνω κάτω, βρίσκεται στις πύλες της Λάρκο, εκεί που 1,5 χρόνο οι εργαζόμενοι παλεύουν για την επιβίωσή τους. Εκεί που οι εργαζόμενοι είναι ήδη νικητές, γιατί ο αγώνας τους έχει κρατήσει μέχρι τώρα το εργοστάσιο ανοιχτό. Γιατί τα παιδιά τους περπατούν περήφανα και φωνάζουν δίπλα στους γονείς τους ότι η Λάρκο ανήκει στους εργάτες και όχι στα παράσιτα τους κεφαλαιοκράτες. Όταν το ΚΚΕ λέει ότι η ελπίδα βρίσκεται στη πάλη για την ανατροπή, υπογράφονται επιχειρησιακές συμβάσεις μέσα σε μεγάλα εργοτάξια των κατασκευών. Εργαζόμενοι καταφέρουν να κερδίσουν έστω και ένα μισάωρο διάλειμμα για να φάνε και να ξαποστάσουν μέσα στα κέντρο της εργοδοσίας. Όταν το ΚΚΕ λέει ότι στον δρόμο θα κριθεί το δίκαιο, το λέει από τις μπουκαπόρτες των βαποριών. Όταν λέει ότι όσοι σπόρουν ανέμους καταστολής θα θερήσουν θύελες ανυποχώρητου αγώνα, σπάνιοι απαγορεύσεις στην πράξη. Ξυλώνει το αγωνιστικό το ανάστημα ο λαός. 15χρονοι μαθητές τσακίζουν τους φασίστες στα σχολεία τους. Στις γειτονιές απλώνεται δίχτυα αλληλεγγύης. Τα πανεπιστήμια γίνονται
κυψέλες δημιουργίας και διεκδίκησης. Αυτά δεν τα λέμε περί αυτολογώντας. Δεν έχουμε κανενός είδους έπαρση. Ίσα-ίσα επισημαίνουμε ότι η απάντηση του εργατικού κινήματος είναι ακόμα αναντίστοιχη της επίθεσης που δεχόμαστε. Και βρισκόμαστε σε πορεία προς το 21ο συνέδριο του κόμματος, όπου θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο με σύνθημα δυνατό κουκουέ, νος, νους, καρδιά, οργανωτής της εργατικής λαϊκής πάλης για τον σοσιαλισμό, που αναδεικνύει ακριβώς αυτό. Την ευθύνη του κόμματός μας ως πρωτοπορίας για την ανάπτυξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, της κοινωνικής συμμαχίας σε αντικαπιταλιστική, αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση για την εργατική εξουσία. Και αυτοί οι στόχοι έχουν μεγάλες απαιτήσεις. Χρειάζονται θαρετά να ξεπεράσουμε δικές μας αδυναμίες, αφού εκτιμάμε ότι περνάμε σε μια νέα πιο δύσκολη φάση, με σύνθετες, πιο περίπλοκες από πλην, συνθήκες που γεννούν όμως και νέες δυνατότητες, ώστε νέες εργατικές λαϊκές δυνάμεις να μπουν στη πάλη να επιδράσουν στις εξελίξεις. Μπροστά σε αυτό το καθήκον, αξιοποιούμε λοιπόν και την πείρα του κόμματος, αυτής της ιστορικής περιόδου, η οποία αποδεικνύει ότι οι δεσμοί του ΚΚΕ με την εργατική τάξη είναι πραγματικά δεσμοί αίματος. Ο Μάης του 36 ανέδειξε ξεκάθαρα ότι το ΚΚΕ είναι σάρκα από τη σάρκα της εργατικής τάξης. Οι ηρωικοί αγώνες των εργατών και όλου του λαού δεν είναι μόνο λαμπρές σελίδες στην ιστορία. Είναι παρακαταθήκη για το σήμερα και το αύριο, διδάσκουν και εμπνέουν, δείχνουν τον δρόμο και γεμίζουν αισιοδοξία. Οι δεσμοί του κόμματος με την εργατική τάξη χτίστηκαν μέσα από την ταυτόχρονη προσπάθεια να οριμάζει αντικαπιταλιστική προοπτική με ανοιχτή κομματική δράση, αλλά και μέσα από τη δράση των κομμουνιστών στο συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτό λοιπόν κάνουμε τα μέλη του ΚΚΕ κάθε μέρα. Παλεύουμε με τέτοια ένταση, πάθος, πείσμα και αντοχή, λες και η επανάσταση πρόκειται να ξεσπάσει την επόμενη μέρα. Ταυτόχρονα όμως έχουμε υπομονή και επιμονή, στηριγμένη στη βαθιά γνώση της κοινωνικής κίνησης, για να διακρίνουμε τις δυνατότητες να οξύνεται η ταξική πάλη, να οργανώνεται και να αντιστέκεται η εργατική τάξη και η κοινωνική της σύμμαχη. Την πεποίθησή μας ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν, τη βασίζουμε στην επιστημονική μαρξιστική μας θεωρία, στην επιστημονική ανάλυση για τον κόσμο και την κοινωνία στην οποία ζούμε. Γιατί στην εποχή μας, εποχή μεγάλης ανάπτυξης της επιστήμης και της παραγωγής, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι όλο και λιγότεροι νέοι θα έχουν σταθερή δουλειά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι όλο αυτό το πλούτο που βγαίνει από τα χέρια και το μυαλό εκατομμυρίων εργαζόμενων θα τον απολαμβάνουν μια χούφτα μέτοχοι. Είναι χαρακτηριστικό το πρόσφατο άρθρο του περιοδικού Forbes που αναφέρει ότι μέσα σε ένα χρόνο πανδημίας οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη αύξησαν την περιουσία τους από 8 σε 13 δις. 3. Την ίδια ώρα, δισεκατομμύρια άλλοι κοινοί θνητοί ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους για να συνεχίσει να παράγεται αυτός ο αμύθιτος πλούτος σε χώρους δουλειάς που επανελειμμένα έχουν αποδεχτεί εστίες υπερμετάδοσης του ιού χωρίς μέτρα προστασίας για τη ζωή τους. Οι συνθήκες της πανδημίας και οι τρομακτικές συνέπειες στις ζωές μας δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο χάραξαν ανάγλυφα στην εποχή μας το σύνθημα ότι ο καπιταλισμός είναι ο ιός, με τις πρόσφατες εικόνες στην Ινδία να ξεχυλίζουν τα αισθήματα της οργής μας. Οι συγκρίσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας μπορούν να συνεχίσουν για ώρες, μέχρι και ο πιο δύσπιστος να αποδεχτεί ότι ζούμε στον ίδιο πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο κόσμοι. Ο κόσμος της δουλειάς, που παράγει τα πάντα και βιώνει δυστυχία, ο κόσμος των κυφήνων, που πραγματικά παράσιτα βιώνουν τη κλειδί από το καρπό του και το δικό μας μόχθο. Σήμερα μπορεί τα πάντα να μοιάζουν στατικά, αλλά δεν είναι. Μπορεί το σύστημα να θέλει να πείσει το λαό ότι δεν βγαίνει τίποτα με τους αγώνες, αλλά ακόμα και αυτό είναι μια οφθαλμαπάτη. Και το ίδιο το σύστημα γνωρίζει ότι έχει πολλούς εχθρούς. Όλους εκείνους που ασφιχτιούν στα στενά όρια τους, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, πολλά περισσότερα συμβαίνουν από όσα φαίνονται με μια πρώτη ματιά. Πολλά περισσότερα κερδίζουν με τους αγώνες μας, έχουν ακόμα μεγαλύτερο αντίκτυπο σήμερα. Όλες οι μεγάλες μάχες κρύβουν από πίσω εκατομμύρια μικρές ιστορίες ηρωισμού, αυταπάρνησης, θυσίας και σθένους. Έτσι ξημερώνουν οι πιο όμορφες μέρες. Μια τέτοια μέρα, λοιπόν, τιμάνε οι λαοί όλου του κόσμου και σήμερα. Η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, η μέρα της συντριβής του ναζιστικού τέρατος που υπέγραφε αυτές τις μέρες το Μάη του 45, συνθηκολόγησε ανεφόρων. Ιστορική στιγμή που γράφτηκε με τις πράξεις κομμουνιστών, μαχητών, αντιφασιστών, ανταρτών, ακόμα και απλών λαϊκών ανθρώπων στη χώρα μας, στην Ελλάδα, στη Σοβιετική Ένωση, στα Βαλκάνια, σε κάθε γωνιά του πλανήτη που μάτωσε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο. Αυτούς θυμόμαστε σήμερα και τιμάμε, είναι αυτοί που δεν δίλιασαν μπροστά σε ένα πανίσχυρο αντίπαλο να σηκώσουν ανάστημα, να παλέψουν και τελικά να νικήσουν με καθοριστική συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης, του πρώτου εργατικού κράτους στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτό το θυμόμαστε και θα το θυμόμαστε κάθε μέρα και κάθε στιγμή, μέχρι να επικρατήσει το δίκαιο, ο νέος κόσμος χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ο κόσμος της πραγματικής ελευθερίας, ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός. Τιμή και δόξα στους ήρωες της εργατικής τάξης, ζήτω το ηρωικό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος.